Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, είδα στο Mad for Fashion και παιδιά, καλή εβδομάδα. Είμαι η Κατερίνα Βλάχου και μας θα μιλήσουμε για fashion trends. Από τα πιο εντρεπτικά catwalk μέχρι τα πιο εντυπωσιακά street styles. Φυσικά έχουμε και το fashion music icon της εβδομάδας, το τελευταίο της σεζόν, έτσι. Οπότε ένας μεγάλος ενθουσιασμός. Είναι το fashion music icon που αναζητήσετε πάρα πολύ. Μας το ζητήσατε, δηλαδή έγινε ένας μικρός χαμούλης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γι' αυτό, αλλά πριν μιλήσουμε για το σημερινό trend, έχουμε μαζί μας τα Lipozan Lip Oil, τα οποία τα έχουμε και σε τρεις μοναδικές αποχρώσεις και χαρίζουν φυσικά λάμψη και ενυδάτωση στα χείλη. Συγκεκριμένα έχουμε το Pink Rock, που είναι το ροζ, το οποίο, παιδιά, έχει αυτό το υπέροχο γκλιτεράκι. Έχουμε το Sweet Nude, που είναι το nude το κλασικό, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και ταιριάζει και σε όλους και είναι το αγαπημένο μας. Όπως επίσης και το Clear Glow, το οποίο είναι το διάφανο που μπορεί να μπει πάνω από οποιοδήποτε κραγιόν και να μας βγάλει ένα πάρα πολύ juicy αποτέλεσμα. Πάμε, παιδιά, στο σημερινό μας fashion trend, το οποίο δεν είναι άλλο παρά τις λευκές τσάντες, το απόλυτο trend για το καλοκαίρι, καθώς, παιδιά, είναι πάρα πολύ κολακευτικές σαν τα λευκά sneakers ένα πράγμα, οι λευκές τσάντες. Στην πρώτη φωτογραφία τις βλέπουμε πάρα πολύ όμορφες με ένα λευκό μπλουζάκι, να το πω έτσι, και τζιν. Βέβαια, εντάξει, τα αρνητικά είναι ότι λερώνονται εύκολα. Ό,τι αρνητικά έχουν και τα sneakers, κάπως έτσι και εδώ. Δεύτερη φωτογραφία το βλέπουμε με καλοκαιρινό κουστούμι σε ένα πάρα πολύ έντονο χρώμα. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε έναν τέλειο συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά, είναι συγκεκριμένη, που έχουμε ένα τοπάκι πάνω από σακάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και κοιτάξτε τα και λευκά sneakers από κάτω, αγαπημένο συνδυασμό. Πάμε να δούμε Kiss Me More από Doja Cat. Και φυσικά επιστρέφουμε με celebrity Instagram accounts και τις αγαπημένες μας celebrities φιλενάδες. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion με celebrity Instagram accounts και φυσικά είναι η ευκαιρία μου να σας δώσω και εγώ τα δικά μου Instagram, Κατερίνα Βλάχου, YouTube, Instagram παντού, TikTok, για ακολουθήστε με. Πάμε να απολαύσουμε την Bella Hadid, η οποία, παιδιά, φοράει δημιουργία Schiaparelli. Εντάξει, σοκ, έχει γίνει φυσικά ένας τεράστιος χαμός με το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι να πω, είναι εξαιρετικό, ό,τι και να πω είναι λίγο, πραγματικά λίγο. Ακολουθεί Νίκη Μινάζ στα ροζ, όπου φοράει και ροζ sneakers από κάτω και τα νύχια της είναι υπέροχα. Οκ. Ακολουθεί Άννα Πρέβελιτς με καλοκαιρινό outfit. Εντάξει, κάτι για μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου, αυτό που βλέπουμε. Μαγιό, νομίζω, είναι αυτό που φοράει και από πάνω κάτι σαν κιμονό. Και πάμε να δούμε ποιες αγαπημένες celebrities αγοράσανε από την ίδια boutique, γιατί, τέλος πάντων, έτσι για να έχω εγώ να σχολιάζω. Έχουμε Cardi B και Amal Clooney, που φοράνε το ίδιο Alexander Wong φόρεμα. Ακόμα και το ίδιο σακάκι φοράνε, είναι μαζί. Να σας πω κάτι, δεν μ' αρέσει η μπότα με το συγκεκριμένο φόρεμα, οπότε θα πάμε στην κυρία Amal Clooney, γιατί μου φαίνεται πιο σικάτο. Πάμε να απολαύσουμε όμως, για να μην την αφήσουμε παραπονεμένη, Cardi B και I Like It, και φυσικά επιστρέφουμε το fashion music icon, το οποίο ακόμα δεν σας έχω αποκαλύψει. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και, παιδιά, έχει έρθει η ώρα για να σας μιλήσω για το Fashion Music Icon της εβδομάδας. Το Fashion Music Icon το οποίο ζητούσατε εσείς, αν είναι λοιπόν, μας το στέλνετε και στα δικά μας social media και σε σχόλια κάτω στο YouTube, όπως και σας ζητάω. Είναι, παιδιά, η Demi Lovato. Και πριν δούμε τις εξαιρετικές εμφανίσεις, φυσικά μαζί μας έχουμε τα Lipozan Lip Oils, τα οποία, παιδιά, μπορείτε να κάνετε τους συνδυασμούς σας με τις τρεις αποχρώσεις τις οποίες έχουμε και να φτιάξετε το μοναδικό σας χρώμα για κάθε διάθεση. Φυσικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα ρηγοματικά μας για να δώσουμε έτσι μια έξτρα λάμψη. Πάμε όμως να δούμε την Demi Lovato το 2011 με ένα αστραφτερό φόρεμα και μαλλί τρέσα έχει εδώ, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω, η extension, υπάρχει μια αλλαγή χρώματος, ρε παιδί μου, από κάτω, αλλά πάρα πολύ ωραίο το φόρεμά της. Όμως πάμε και στα MTV Video Music Awards 2014 με ένα έτσι πιο σικάτο διαφορετικό χτένι και πιο κοντό μαλλί και ένα πάρα πολύ sexy κόκκινο φόρεμα με τσαντάκι και χαλάκι και κόκκινο παπούτσι. Α, υπάρχει και κόκκινο παπούτσι και κόκκινα νύχια, όλα κόκκινα, κραγιόν κόκκινο,
Okay, το καταλάβαμε, κόκκινο. Πάμε και στα Billboard Music Awards του 2018 που φοράει Leopard Dior φόρεμα. Μ' αρέσει πολύ απ' όλα. Πείτε μου κι εσείς κάτι, ποιος σας αρέσει περισσότερο, είναι έτσι πάρα πολύ άγριο, πάρα πολύ sexy. Πάμε λοιπόν να την απολαύσουμε στο Sorry Not Sorry και στο Heart Attack. Φυσικά επιστρέφουμε με τα αγαπημένα μας Beauty Tips. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και παιδιά, έχει έρθει η ώρα για τα αγαπημένα μας beauty tips. Καλά το τι θα σας πω σήμερα, εντάξει, έχω ενθουσιαστεί λίγο. Λοιπόν, παιδιά, φυσικά μαζί μας έχουμε και τα λιποζάν Lip Oil σε τρεις μοναδικές αποχρώσεις και τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα ζυγωματικά σας, να κάνετε το ρουζάκι σας, να έχετε τη λάμψη σας, αλλά πάμε παιδιά να δούμε τις χειρότερες συμβουλές που έχουν δώσει celebrities σχετικά με το μακιγιάζ και το skincare. Ξεκινάμε με την Dolly Parton, η οποία παιδιά είπε, θα σας το διαβάζω έτσι για να μην λέτε τα λέω εγώ, φοράω το μακιγιάζ μου το βράδυ, γιατί πάντα μου έλεγαν ότι ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί και πως σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς στη μέση της νύχτας πρέπει να είμαι προετοιμασμένη να βγω στους δρόμους. Προτιμώ να ξυπνήσω το πρωί, να πλύνω το πρόσωπό μου, να κάνω το skincare μου και έπειτα να προετοιμαστώ για τη μέρα που έχω μπροστά μου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να καθαρίσεις το πρόσωπό σου το βράδυ, αλλά είναι απαραίτητο να το καθαρίσεις μια φορά την ημέρα. Όπως συμβαίνει με οτιδήποτε άλλο. Έτσι και αυτό είναι μια καθαρά προσωπική σου επιλογή, η οποία στηρίζεται στις προσωπικές σου ανάγκες και στην ίδια σου την προσωπικότητα. Επίσης, δεν θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι και να δείχνω σαν γριά μάγισσα στον άντρα μου. Τι πατριαρχία, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ. Φροντίζω να δείχνω όμορφη για όλους τους άλλους και δεν θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι με μάσκα και ρόλι στα μαλλιά. Προτιμώ να τα κάνω όλα αυτά τα πρωινά. Ξυπνάω πολύ πρωί και τα κάνω όλα αυτά έτσι ώστε ο σύζυγός μου να με βλέπει πάντα περιποιημένη. Είπε η ίδια. Ο λόγος. Τι. Παιδιά, κάντε το αυτό και θα γίνετε, τι να σας πω, σταφιδιασμένες μετά, ειδικά σπηριά.